Σημαντικές διευκρινήσεις για τους εξοδικαστικούς συμβιβασμούς των υπερχρεωμένων οικοκυριών που αναμένεται να λύσουν πολλές απορίες, καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα και την ηλεκτρική ενέργεια θα δοθούν στην εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Καταναλωτών Νοτίου Αιγαίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του καταναλωτή. Το προτάσεις κατά των γαλακτοοικονομικών προϊόντων πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί δέχτηκα πάρα πολλά τηλέφωνα από κάποιες εταιρείες για να μην το ξανακάνουμε. Αυτό αποδεικνύει ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα με τα όσπρια και τα ζυμαρικά ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχουμε βγάλει. Αλλά το ξέρετε ότι είναι το μοναδικό αντίδοτο για την ακρίβεια. Γιατί έχουμε ελεύθερο εμπόριο, καθένας πουλάει ό,τι θέλει. Βέβαια αυτό έχει δώσει σε πολλούς επιχειρηματίες να σκοκερδούν και να παραπλανούν τον καταναλωτή. Γι' αυτό πρέπει σε όλες μας τις αγορές πρέπει να οργανωνόμαστε έρευνα, αγορά και μετά πρέπει να φτάνουμε στο να αγοράζουν. Και όταν αγοράζουν πρέπει να προσέχουμε τις ημερομηνίες ρήξης, την ποσότητα και μετά την τιμή. Και να πρέπει να προσέχουμε και αυτό που κάνουν σε πολλά, μπορεί να είναι λάθος, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σε πολλά σούπερ μάρκετ βλέπουμε άλλη τιμή στο ράφι και άλλη τιμή στο... Και έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις πάνω σε αυτό στη Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης Εμπορίου και Καταναλωτή στον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο και κάποιες από αυτές τις προτάσεις προχωράμε. Όσον αφορά για το ζήτημα των υπερχρεωμένων, είναι ένα πρόβλημα πλέον πανελλαδικό. Βλέπω όμως ότι ένα ιδιαίτερο βάρος στατιστικά το υπομένει η Ρόδος και ιδίως και τα Δωδεκάνησα, γιατί εδώ γίνονται στατιστικά αναλογικά όσοι πληστηριασμοί γίνονται σε μια μεγάλη γειτονιά, σε ένα μεγάλο δήμο της Αθήνας. Υπάρχουν δυνατότητες και εκουσίες και με συμβιβασμούς και με τον εξοδικαστικό και με δικόγραφα και με ανακοπές, ώστε να βρεθεί μια τουλάχιστον βιώσιμη λύση. Είτε αυτή είναι μια ρύθμιση του δανείου, είτε αυτή είναι να κερδιθεί όσο γίνεται πιο πολύς χρόνος, το οποίο μπορεί να είναι από 2 χρόνια, μπορεί να είναι και μέχρι και 20 και μέχρι και επαόριστον.